Υπάρχει μια κινητοποίηση βέβαια για μια διεκδίκηση που έχει να κάνει με το ανθυγιεινό επίδομα. Ξεκινούν κινητοποίησεις. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κυριακή Κεραμιώτου. Είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εργοθεραπευτών. Κυρία Κεραμιώτου, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην ωραία Κρήτη. Λοιπόν, σε ρυθμούς κατά κάποιο τρόπο κινητοποιήσεων και οι εργοθεραπευτές, το πρώτο θέμα στην ατζέντα σας ποιο είναι? Είναι η άμεση να μας περιλάβουν και εμάς μέσα στους αυτούς που δικαιούνται το ανθυγιεινό επίδομα. Γιατί, όπως θα διαβάσετε και στο δελτίο τύπου που βγάλαμε σήμερα, βγήκε από το... Από τον κατάλογο, βέβαια, από ναι. Μια επιτροπή του Υπουργείου γνωμοδότησε ποιες κατηγορίες επαγγελματικές θα παίρνουν το ανθυγιεινό επίδομα. Αυτό διέρευσε στον τύπο, δεν είναι το επίσημο, ναι. Όμως από τις διαρροές αυτές είδαμε ότι και όσοι το έπαιρναν, το επίδομα μειώνεται στο μισό και κάτω από το μισό, όπως οι νοσηλευτές, ας πούμε. Φανταστείτε τώρα αυτή την εποχή που οι νοσηλευτές κυριολεκτικά πεθαίνουν στα νοσοκομεία από αυτά που περνούν, θα έρθει το Υπουργείο και θα πει ότι το ανθυγιεινό επίδομα κόβεται στη μέση. Από 150 ευρώ που έπαιρναν θα πάει στα 70. Σύμφωνα πάντα με την γνωμοδότηση της Επιτροπής. Οι εργοθεραπευτές, οι φυσικοθεραπευτές, οι λογοθεραπευτές, όλοι αυτοί που δουλεύουμε στα νοσοκομεία, που ερχόμαστε σε επαφή με τον ασθενή, με τα υγρά του ασθενή, στους ίδιους χώρους που μπαίνουν και οι νοσηλευτές, όπως είναι οι εντατικοί, τα δωμάτια. Σκεφτείτε ότι εμείς, όπως είπατε, φροντίζουμε για την καθημερινότητα του ασθενή, δηλαδή τον μαθαίνουμε να ντύνεται, να πάει στην τουαλέτα. Φανταστείτε τι επαφή έχουμε μαζί του. Έτσι και με τα μικρόβια λοιπόν και με όλα αυτά που μπορεί να έχει κάθε ασθενής και κάθε χώρος του νοσοκομείου. Λοιπόν, με την γνωμοδότηση αυτή είμαστε παντελώς εκτός ανθυγιεινού επιδόματος. Εκτός, τελείως εκτός. Τελείως. Δηλαδή, τα μόρια που μας δίνει η Επιτροπή μας βγάζουν εντελώς εκτός. Σκεφτείτε ότι περίπου πάνω από 35 με 40 μόρια θα έχουν εκείνες οι επαγγελματικές ομάδες που θα παίρνουν το επίδομα και εμείς μας δίνουν 19. Πάνω από 40 θα θέλει και εμείς παίρνουμε 19. Δηλαδή δεν έχουμε καμία ελπίδα. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό αυτή η Επιτροπή αποφάσισε και βαθμολόγησε τα επαγγέλματά μας μέσα στα νοσοκομεία με τέτοιους βαθμούς. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα του επαγγέλματος. Πείτε μας με ποιες κατηγορίες συνανθρώπων μας, ασθενών, έρχεστε καθημερινά σε επαφή για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές το δίκαιο των αιτημάτων σας. Θα σας πω ένα βασικό. Ας πούμε, μέσα σε ένα νοσοκομείο, ξεκινάμε να δουλεύουμε με έναν ασθενή από την εντατική. Μέσα στην εντατική, δηλαδή, που ο ασθενής ακόμα είναι σε ένα χώρο που σφίζει, όπως ξέρετε, ανθεκτικών μικροβίων. Ακριβώς. Κάνουμε την κινητοποίησή του. Μπορεί να χρειαστεί να το φτιάξουμε κάποιος να έρθει και που σημαίνει ότι ερχόμαστε σε πολύ στενή επαφή. Και μετά τον ακολουθούμε μέσα στα δωμάτια. Προσπαθούμε να τον φέρουμε λειτουργικά στο ανώτερο επίπεδο. Να μπορεί να σηκώνεται, να πηγαίνει στη τουαλέτα, να ντύνεται, να τρώει. Ό,τι χρειάζεται μέσα στο νοσοκομείο. Ναι. Και μετά τον ακολουθούμε έτσι, και στο σπίτι του. Ή μπορεί εκείνος να έρχεται σαν εξωτερικός ασθενής μετά. Για να τον εκπαιδεύσουμε σε όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται για την καθημερινότητά του. Είτε κινητικά να βελτιωθεί, έτσι, είτε γνωστικά, αν έχει κάποια προβλήματα, γνωστικά συγκέντρωση προσοχής, όπως έχουν κάποιοι ασθενείς με εγκεφαλικό, ας πούμε, επίσης να τους εκπαιδεύσουμε, αλλά να τους κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητους στην καθημερινότητά τους. Αυτό σας έφερα ένα παράδειγμα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο με ενήλικες. Σκεφτείτε τώρα τους συναδέλφους που δουλεύουν με παιδιά. Και μπορεί να είναι ένα 8ωρο γονατιστή σε ένα στρώμα και να δουλεύουν με ένα παιδάκι, με πολλά παιδάκια, έτσι το ένα πίσω από το άλλο, με όλα αυτά που μπορεί να έχει ένα παιδάκι, και δεν βάζω το πρόβλημα που έχει αυτό καθ' αυτό, αλλά εγώ σας βάζω τις ιώσεις που μπορεί να έχει. Βέβαια, βέβαια. Έτσι, τα σάλια, τα υγρά, όλα αυτά που βγαίνουν από τα παιδάκια, όλα αυτά που ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή. Έτσι, και κινδυνεύει και η δική μας υγεία. Κυρία Κεραμιώτου, να καταγράψουμε το ρεπορτάζ. Την Τρίτη είναι η κινητοποίηση. Ποια μέρα είναι? Τη Δευτέρα, μία η ώρα το μεσημέρι. Να τα ξαναπούμε και την επόμενη εβδομάδα, να δούμε αν έχουμε κάποια έτσι αντίδραση κεντρικά από το κράτος, από τα συναρμόδια υπουργεία. Βεβαίως. Εδώ θέλω να πω ότι τη Δευτέρα δεν είναι μόνο των εργοθεραπευτών η κινητοποίηση. Ναι.
αλλά είναι όλων των εργαζομένων. Εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ναι. Ακριβώς. Έχει κηρύξει 3 ώρες τάση εργασίας υπό ΕΔΗΜ, που είναι το νοσοκομείο, και έχει καλέσει όλους τους φορείς. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Κεραμιώτη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.